Καλησπέρα φίλες και φίλοι του καναλιού. Σήμερα ένα επεισόδιο το οποίο είναι ουσιαστικά ένα tribute, μια αναδρομή που οφείλω να σας μιλήσω για τα 3 χρόνια που έκλεισε το κανάλι. Ήταν σαν σήμερα το 2008 όταν σταματώντας ουσιαστικά η παρέα των Toy Hunters GR, που ήταν το μοναδικό κανάλι στην Ελλάδα που ασχολήθηκε με το ρετρό, με συλλέκτες, με παρουσιάσεις, με καταστήματα, με επιτραπέζια, ρετρό, video games, συλλογές, φιγούρες, G.I. Joe, Transformers, αυτοκόλλητα, άλμπουμ, ό,τι γενικά είχε να κάνει με το ρετρό και ήταν πρωτοπόροι. Αυτή η ιδέα που είχε την ημερομηνία λήξης της εν τέλει, θέλησα να την πάρω, να την βελτιώσω, να κάνω κάτι καλύτερο, κάτι μοναδικό και να είναι ένα κανάλι σχετικό με τα video games και ειδικότερα με τα retro video games. 3 χρόνια λοιπόν φίλοι, σχεδόν 3.000 συνδρομητές. Θυμάμαι έναν φίλο στο κανάλι που τα Χριστούγεννα όταν έπιαζα το όριο των 2.000 συνδρομητών, κάποιος μου είπε το καλοκαίρι θα έχεις τους 3 άνετα. Εγώ δεν το πίστευα βέβαια, αλλά η αλήθεια είναι ότι πλησιάζω τους 3.000 συνδρομητές και αυτό είναι κάτι το οποίο πρακτικά θέλω να ευχαριστήσω εσάς, όσους με στηρίζετε, όσους με αγαπάτε και το δείχνετε πραγματικά με τον τρόπο σας, με τα σχόλιά σας, με τα share σας, με τα καλά σας λόγια που γράφετε σε ομάδες, είτε είμαι είτε δεν είμαι εγώ σε αυτές τις ομάδες. Κάποιοι φυσικά και με τα donate σας, τα οποία σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις κινήσεις, με έχετε σκλαδώσει. Το κανάλι μεγάλωσε λοιπόν και μαζί με αυτό μεγαλώνω και εγώ εννοείται και θα συνεχίσει να δίνει αυτό το οποίο ήταν το όραμά μου από την αρχή. Ένα κανάλι με ιδιαίτερο ξεχωριστό περιεχόμενο που δεν θα βασίζεται μόνο σε ένα πράγμα, δηλαδή δεν θα κάθομαι κλασικά εδώ και να μιλάω, πάω σε συλλέκτες, πάω εδώ, πάω εκεί, δείχνω κάτι διαφορετικό. Αυτή η πολυθεματικότητα είναι κάτι που με χαρακτηρίζει και στη ζωή μου γενικά και είμαι ένα άτομο με πολλά, πάρα πολλά, δεκάδες χόμπις που έχω κάνει, οπότε γενικά δεν κάθομαι στα αυγά μου, είμαι ένας τύπος που πάντα θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Δυστυχώς πέρσι βγήκανε μόνο 37 επεισόδια εν συγκρίση με το περασμένο έτος που είχαν βγει περίπου 55 αν θυμάμαι καλά. Αυτό δυστυχώς έγινε γιατί όπως σας έχω πει ήδη αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, βασικά ναι αρκετούς μήνες το λέω αυτό, αλλαγή μεγάλη στα επαγγελματικά, προς το καλύτερο πάντα, αλλά προς το μικρότερο ελεύθερος χρόνος ας πούμε για να μπορέσω να ασχοληθώ με το κανάλι. Αυτό ήταν μια στεναχώρια, αλλά δυστυχώς είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να προσπεράσω και αναγκαστικά ο χρόνος για να κάνω επεισόδια πλέον έχει μειωθεί αρκετά, κάτι το οποίο είναι εμφανές. Παρ' όλα αυτά, εγώ προσωπικά πάντα θα προσπαθώ για το καλύτερο, δηλαδή πάντα και στο λιγοστό μου χρόνο θα θυσιάσω κάτι άλλο, θα θυσιάσω να ασχοληθώ με ένα άλλο χόμπι, θα θυσιάσω να παίξω video games που και αυτό ας πούμε στον ελεύθερο μου χρόνο το κάνω όπως το κάνετε όλοι σας που είστε video gamers κτλ. Θα μπορέσω έστω να πάρω λίγο για να κάνω ένα επεισόδιο. Τα επεισόδια μου γενικά θα προχωρήσουν κάποιες ιδέες, θα βγαίνουν αρκετά επεισόδια retro reviews στο μέλλον, κάτι το οποίο είχα μελέσει. Με τα live streams που πολλοί με ρωτάγατε πέρσι και είχα υποσχεθεί ότι θα προσπαθήσω να κάνω live streams, εν τέλει όπως είδατε δεν βγήκε, γιατί θεωρώ ότι τα live streams εμένα προσωπικά δεν μου λένε κάτι. Είμαι ένα δημιουργικό άτομο που αυτό το πάθος και την ενέργεια θέλω να τη βγάλω ας πούμε σε ένα αφιέρωμα, σε κάτι πολύ συγκεκριμένο, σε ένα room tour κτλ. Οπότε live streams από μένα παιδιά μην περιμένετε, κι αν είναι να κάνω κάτι θα είναι 1-2 το χρόνο και αν. Πάμε στο επόμενο κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με τα room tours, κάτι το οποίο πολύ τα ζητάτε. Ξέρω ότι είναι η αγαπημένη playlist του καναλιού, ξέρω ότι τα room tours επεισόδια έχουν τις περισσότερες προβολές από οτιδήποτε άλλο στο κανάλι. Πρέπει όμως να ξέρετε κι εσείς ότι είναι τα πιο δύσκολα επεισόδια για να σας έρθουν στο πιάτο σας και να τα απολαύσετε. Γενικά πέρσι γίνανε μόνο 2 επεισόδια, στον Αντρέα και στον Φώτη, αλλά αυτό ήταν λόγω του COVID. Δηλαδή, αν δεν υπήρχε ο COVID στη μέση, σίγουρα θα είχαν γίνει 4, μπορεί και 5 room tours. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι ένα επεισόδιο room tour θέλει πάρα πολύ δουλειά, με περίπου από 30 έως 50 ώρες συνολικό χρόνο αφοσίωσης για το εκάστοτε επεισόδιο και ο χρόνος είναι χρήμα, ο χρόνος μου είναι λίγος και γι' αυτό ούτως ή άλλως δυσκολεύει η κατάσταση. Όμως θα προσπαθήσω να βγουν room tours φέτος επεισόδια, αν όχι 2,
τουλάχιστον ένα. Από εκεί και πέρα κάτι άλλο το οποίο με πήγε πίσω με τον COVID ήταν ένα project που ήδη έχω κάνει κάποια επεισόδια σχετικά, να πηγαίνω σε καταστήματα του χώρου και να σας παρουσιάζω πράγματα, να σας δείχνω τα μαγαζιά, περισσότερο για τους φίλους της επαρχίας που δεν έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν αυτά τα μαγαζιά και αν μη τι άλλο λοιπόν, όταν δουν κάτι και τους αρέσει, να μπορέσουν να το αγοράσουν μετά από το ηλεκτρονικό του site κτλ. Έχω μιλήσει με αρκετά μαγαζιά της αθηναϊκής αγοράς με ονόματα πολύ δυνατά στο χώρο. Έχω μιλήσει τουλάχιστον με 5 καταστήματα, τα οποία όλα είναι θετικά για να κάνουμε επεισόδιο παρουσίαση καταστήματος. Δυστυχώς το κλείσιμο του λιανεμπορίου και όλες τις φάσεις των καταστημάτων πάλι ήταν ανέφικτο να έχω γυρίσει αυτά τα επεισόδια. Όμως τώρα, επειδή εδώ και ένα μήνα έχει ανοίξει αυτή η κατάσταση και πιστεύω ότι θα πάει προς το καλύτερο, σύντομα θα γυριστεί κάποιο επεισόδιο που μέσα στο καλοκαίρι ευελπιστώ να σας το παρουσιάσω. Γενικά επίσης, αυτόν τον χρόνο προσπάθησα να βαθμίσω και άλλο τον εξοπλισμό του καναλιού. Γενικά όσοι με παρακολουθείτε από την αρχή, αν κάτσετε και δείτε τα επεισόδια μου από την αρχή μέχρι τώρα έτσι κάπως σταδιακά, θα δείτε ότι κάθε χρόνο ή και κάθε εξάμηνο έχω καλύτερη ποιότητα ήχου, καλύτερη εικόνα. Έχω αγοράσει μια επαγγελματικά μικρόφωνα, έχω αναβαθμίσει την κάμερα, έχω πάρει LED rings, έχω αλλάξει τα φωτιστικά στο σαλόνι, παλιά ήταν πολύ λευκό και δημιουργούσε έτσι το noise effect, ας πούμε, στο λευκό πίσω. Αυτό αν δείτε ότι πλέον έχει εξαλειφθεί, έχει διορθωθεί, γιατί μου το είχατε επισημάνει. Γενικά μου αρέσει να αναβαθμίζομαι και το κανάλι και τον εξοπλισμό και πιστεύω ότι αυτό το βλέπετε και εννοείται ότι θα συνεχίσω να το κάνω. Επίσης γενικά είμαι ένα άτομο εκφύσεως, ας το πούμε κάπως ανταγωνιστικό. Ανταγωνιστικός ήμουνα και σαν αθλητής περίπου 20 χρόνια στο ποδόσφαιρο, σε στίβο, σε πολεμικές τέχνες, μέχρι και στις ειδικές δυνάμεις. Πάντα προσπαθούσα να είμαι ο καλύτερος, να προσπαθώ για το καλύτερο να πετυχαίνω. Παρ' όλα αυτά όμως είχα μάθει και να χάνω σαν άνθρωπος. Γενικά αυτός ο ανταγωνισμός με κάνει να θέλω να παρουσιάζω ένα κανάλι πολύ ιδιαίτερο και η αγάπη σας και τα σχόλιά σας είναι αυτό που μου δείχνουν ότι κατάφερα κάτι τέτοιο. Δηλαδή ένα ξεχωριστό κανάλι εν τέλει, το οποίο αρχίζει κάπως να γίνεται ένα σημείο αναφοράς και πολλοί να λένε, ας πούμε, δες Console Hunter για να δεις αυτό κτλ. Και όλα αυτά είναι από μηνύματα που μου δημιουργούν μεγάλη έτσι χαρά και πραγματικά όταν πριν 3 χρόνια ξεκίνησα αυτό το κανάλι που είχε ξεκινήσει, ας πούμε, για 30 φίλους, ποτέ δεν πίστευα ότι θα φτάσει να το βλέπουν 3.000 άτομα και δεν πίστευα ότι θα δέχομαι τέτοια μηνύματα, emails στο Instagram. Δηλαδή μου κάνει τρομερή εντύπωση έτσι η αγάπη που δέχομαι από αρκετά άτομα. Επίσης πολύ σημαντικό είναι και το γεγονός ότι τουλάχιστον 10 άτομα με αναγνωρίζουν στο δρόμο σε διάφορα σημεία της Αθήνας. Μου δημιουργεί μια μηχανία, γιατί νομίζω ότι κάθε φορά που κάποιος μου φωνάζει Console Hunter, πιστεύω ότι πάντα είναι κάποιος γνωστός μου πίσω από αυτό και τον βάζει, ας πούμε, και καλά να με τρολάρει. Τις προάλλες ήμουν στο Περιστέρι και εκεί κάποιος, ας πούμε, σε ένα βενζινάδικο με φώναζε από μακριά, με είχε καταλάβει, ήμουνα με τη μηχανή χωρίς κράνος, κακός, αλλά με φώναζε Νίκο, τι έγινε ρε φίλε, Console Hunter Power. Και λέω ρε φίλε, τι γίνεται, είμαι ένα μικρό κανάλι, πώς γίνεται, ας πούμε, να με βλέπουν στον δρόμο και να με αναγνωρίζουν. Δεν είμαι και unboxholic, θα πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά παρόλα αυτά, εντάξει, αυτά είναι οι μικρές λεπτομέρειες που με κάνουν γενικά χαρούμενο και είναι αυτό που με ανταμείβει και το κανάλι συνεχίζει. Τη χρονιά που πέρασε ασχολήθηκα πάρα πολύ με κάποια κομμάτια exotic που ήθελα να βάλω στη συλλογή μου. Κάποια σας τα έδειξα, όπως το σπάνιο το Sega Zegaton Stand, το αχρησιμοποιητό το Sega, το Multimega, το exotic το μηχάνημα. Αρκετούς τίτλους που ήθελα να προσθέσω. Έχω πάρει γενικά αρκετά πράγματα που δεν σας τα έχω παρουσιάσει στο κανάλι, αλλά περιμένω να δράξω την ευκαιρία για να τα δείξουμε. Κάτι πολύ σημαντικό είναι ένα όραμα που πέρσι το καλοκαίρι περίπου αποφάσισα να μαζέψω πάρα πολλά gaming περιοδικά και να εμπλουτίσω την υπάρχουσα συλλογή μου που διατηρούσα από πιτσιρικάς με ένα όραμα κάποια στιγμή, ας πούμε, όσο είναι αυτό εφικτό, να έχω μια από τις μεγαλύτερες συλλογές gaming περιοδικών στην Ελλάδα. Αυτό πλέον πιστεύω ότι έχω φτάσει σε ένα πάρα πολύ καλό σημείο, καθώς έχω ολοκληρώσει αρκετές σειρές. Σε πολλές άλλες μου λείπουν 1, 2 ή 3 περιοδικά. Αναφορικά να πούμε ότι στο περιοδικό Games μου λείπουν μόνο 9 τέτοια από τα 157. Το Game Pro ήταν κάτι το οποίο με χαροποίησε ιδιαίτερα. Κάποιοι φίλοι του καναλιού τρέξανε να μου χαρίσουν τεύχη που μου λείπανε από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Κάποιοι άλλοι, ας πούμε, τα αγόρασα και γενικά όλο αυτό το feeling πάλι με έκανε να νιώσω έτσι πολύ χαρούμενος, ότι ήταν άτομα τα οποία μοιραστήκανε έτσι τον ενθουσιασμό μου να κάνω ένα project
Γιατί όσοι δεν γνωρίζετε, είχα πει ότι όταν μαζέψω όλα τα Game Pro θα σκανάρω όλα τα εξώφυλλα και θα ανεβάσω στο site με το Console Hunter για να έχουν οι φίλοι έτσι μια άποψη πώς ήταν τα περιοδικά εκείνης της εποχής οι νεότεροι, οι παγιοί να νοσταλγήσουν τα περιοδικά και φυσικά όσοι αναζητούν τα περιοδικά βάσει τευχών αναρρύθμισης να μπορέσουν να έχουν μια database και να τα δούνε. Ένα λοιπόν άλλο προσωπικό achievement ήταν ότι ανέβασα όλα αυτά τα Game Pro στο site μου, το Console Hunter, και θα συνεχίσει και με άλλες σειρές που είναι πάρα πολύ κοντά στην ολοκλήρωση. Και κλείνοντας με τα πολύ δυνατά highlights αυτής της περίοδου που πέρασε, αυτής της χρονιάς που έφυγε, είναι φυσικά η παρουσίαση του εαυτού μου, του καναλιού μου, να το πούμε έτσι, στην εκπομπή Game R1 της Cosmote TV με οικοδεσπότες τον φοβερό Παύλο Παπαπαύλου και την ακαταμάχητη Κορίνα Ντιλενιάν, που είναι ένα φοβερό δίδυμο σε αυτό που παρουσιάζει, αυτό που κάνει για την ελληνική video game σκηνή. Πραγματικά, όταν ο Παύλος με βρήκε και μου είπε ότι ξέρεις κάτι, σε έχω δει και αυτό που κάνεις, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί βγάζεις μια αυθεντικότητα και αληθινό τελείως, αγαπάς πολύ αυτό που κάνεις, μου λέει σε επέλεξα αν θέλεις να εμφανιστείς στην εκπομπή. Και η μεγαλύτερη τιμή για μένα δεν είναι ότι με καλέσανε, καλέσαν ένα μικρό κανάλι σε μια τόσο μεγάλη εκπομπή, ας πούμε για ένα κανάλι συνδρομητικό. Το μεγαλύτερο achievement είναι ότι χαρίσανε ένα ολόκληρο επεισόδιο. Ένα επεισόδιο που με αφήσανε να μιλήσω για το retro στην ελληνική gaming retro collecting κοινότητα, γιατί εμένα η κλάση μου, η φάση μου, οι αναστροφές μου πιο πολύ είναι με ρετροσυλλέκτες και τα λοιπά. Οπότε μέσω από αυτής της εκπομπής μπόρεσα να βάρω ένα λιθαράκι λίγο να ξυπνήσω μνήμες σε παλαιότερους και να μάθουν οι νεότεροι μέσω αυτής της εκπομπής. Κάτι το οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παύλο που μου έδωσε αυτήν τη δυνατότητα και φυσικά η συνέχεια αυτής της αυτού του αποτελέσματος που πήγε πάρα πολύ καλά ήταν ο Παύλος να με εμπιστευθεί και να μου δώσει μια θέση στην τακτική ομάδα του πολύ μεγάλου ελληνικού gaming forum Παύλα Site, το Intent.gr. Παύλο, δεν έχω λόγια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έχεις εμπιστευτεί έτσι και να ξέρεις ότι θα δεις, θα τα πούμε αργότερα και αυτό που έχουμε πει για την εκπομπή να ξαναεπιστρέψω στο Game R1. Κλείνοντας, θέλω να ευχαριστήσω επίσης τον Θοδωρή Πιτσαξάκη και όλη την ομάδα που υπάρχει πίσω από το περιοδικό Grid, που τα Χριστούγεννα όταν έκανε την παρουσίαση του πρώτου στέφους, οι άνθρωποι με πλησιάσανε, με προσεγγίσανε, είχαν δει και αυτή τη δουλειά μου, καταλάβανε ποιος είμαι, τι κάνω, γιατί το κάνω και ότι το αγαπάω αρκετά και οι άνθρωποι από τα Χριστούγεννα, βασικά λίγο μετά τα Χριστούγεννα ή εκείνη την περίοδο, δεν είχε αλλάξει ο χρόνος, μου προτείνανε να το δούμε σύντομα να ενταχθώ στο περιοδικό. Οπότε η πρώτη επίσημη συνεργασία έγινε για τον μήνα Μάρτιο, στο τεύχος νούμερο 4, που εκεί χαζέψατε το μεγάλο μου ρετρό αφιέρωμα, που ήταν η δεύτερη μου προσπάθεια να λίγο να δείξω στο ευρύ κοινό κάπως, να αναδείξω πάλι το retro gaming, το retro collecting στην Ελλάδα. Ένα τεύχος, ένα αφιέρωμα που τα σχόλιά σας ήταν πάρα πολλά, δηλαδή δέχτηκα δεκάδες σχόλια, δεκάδες reposts στο Instagram, δέχτηκα emails, σχόλια σε ομάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για την αγάπη αυτή που δείχνετε και να πούμε ότι το περιοδικό συγκεκριμένα το The Grid είναι ένα φοβερό εγχείρημα που είναι κάποιοι πολύ δυνατοί άνθρωποι στα σκαριά του, που αυτό το περιοδικό παρότι μετράει μόνο 6 τεύχη, γίνεται κάθε τεύχος ακόμα και καλύτερο και θα δείτε ότι σύντομα το Grid δεν θα παίζεται και μαζί με το Grid θα δείτε και εμένα, όπως είπα αυτό πιο πριν, ότι είμαι γενικά εκφύσεως ανταγωνιστικός, θα βλέπετε ότι κάθε τεύχος τα αφιερώματά μου θα είναι ακόμα πιο καλύτερα και γενικά ελπίζω και εγώ με τον τρόπο μου να βοηθήσω το περιοδικό το Grid. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι. Αυτά ήταν τα μεγάλα γεγονότα, τα πολύ συνταρακτικά που γίνανε στο κανάλι Console Hunter αυτή τη χρονιά. Θεωρώ ότι για ένα μικρό κανάλι αυτή η στόχη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Ώρες φορές, μερικές φορές θα σκέφτομαι και εγώ ο ίδιος και μου φαίνεται περίεργο ότι όντως μέσα από αυτό το κανάλι μπόρεσα και άνοιξα κάποιες συνεργασίες, αλλά πιστεύω ότι βάσει και αυτά που λέτε εσείς και αυτό που πιστεύω και εγώ μέσα στην καρδιά μου για να συνεχίσω αυτό που κάνω σε αυτό το κανάλι είναι ότι το κανάλι χαρακτηρίζεται από την αυθεντικότητα, από την αγάπη σε αυτό που κάνει
και από το όλο το αγνό το concept, χωρίς σύντριγγες, χωρίς τσακωμούς και άλλα πράγματα, είναι ένα, δηλαδή, είναι ένα καθαρό κανάλι με αγάπη πάρα πολύ μεγάλη σε αυτό που κάνει. Φτάνουμε λοιπόν στο τέλος, 3 χρόνια Console Hunter, δεν θα υπάρξει τώρα giveaway γι' αυτό. Αν θυμάστε καλά, όσοι με παρακολουθείτε, giveaways κάνω όταν φτάνω τα milestones στους συνδρομητές, στους 500, στους 1000, στους 2000, οπότε το επόμενο giveaway θεωρητικά θα γίνει στο καλοκαίρι, όταν θα φτάσω τους 3.000 συνδρομητές που είναι πολύ κοντά, και ελπίζω ότι θα γίνει και στη συνάντηση Console Hunters που σας έχω πει. Είμαι σίγουρος ότι τώρα θα γίνει, παρότι έχει ακυρωθεί μία φορά. Είναι κάτι το οποίο περιμένω πάρα πολύ να σας γνωρίσω από κοντά. Δυστυχώς είναι μόνο για τους φίλους από Αθήνα. Μακάρι δηλαδή να υπήρχε κάποια πιθανότητα να μπορώ να βρεθώ και με φίλους από την υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά δυστυχώς, όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι τρομερά δύσκολο προς ανέφικτο. Εκεί λοιπόν θα γίνει αυτή η συνάντηση, θα υπάρχει πολύ δυνατό giveaway από retro sealed παιχνίδια που θα τα χαρίσω στους φίλους που θα παρευρεθούν εκεί. Λίγο άδικο για όσους είναι στην επαρχία, αλλά θέλω λίγο να κάνω κάτι διαφορετικό σε αυτή τη συνάντηση. Λοιπόν, παιδιά, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους είστε μαζί μου αυτά τα 3 χρόνια, όλη την αγάπη, όλη την υποστήριξη στο project Console Hunter, γιατί έτσι το θεωρώ εγώ. Να είστε καλά, να είστε ασφαλείς. Συνεχίζω 4η χρονιά. Πάμε με την ίδια φάση, προχωράω με την ίδια νοοτροπία, με το ίδιο σκεπτικό, με ίδιες δυνατές συνεργασίες, με καλές παρέες, με καλούς συλλέκτες, χωρίς μακριά από τοξικές κοινότητες, μόνο ωραία σκηνικά, και από την ομάδα που είμαστε, τη Retro Video Games Greece, που είμαι διαχειριστής, εκεί που τα παιδιά είναι εξαίρετα και προσπαθούμε να βοηθάμε το ρετρό να έχει μια ποιότητα, το ίδιο λοιπόν κάνω και εγώ. Να είστε όλοι καλά, τα λέμε σύντομα με το επόμενο επεισόδιο και πάμε για το 4.